14 σωματεία. Γενικότερα η κατάσταση πώς έχει στο οικονομικό κομμάτι. Κύριε Νικολάου, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Ουδείς ανεξεταστέως. Πέρασαν και αυτή τη φορά όλα τα σωματεία. Κάποια φυσικά πέρασαν πολύ δύσκολα, πρέπει να πούμε. Και πολύ δύσκολα πέρασαν αυτή την εξέταση. Όμως πολύ σύντομα έρχεται η επόμενη εξέταση που είναι ο έλεγχος των κριτηρίων 30 Σεπτεμβρίου. Επομένως εκεί θα δούμε εκ νέου τα δεδομένα και να δούμε πώς θα περάσουν αυτή τη φορά τις εξετάσεις. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι τα περιμένεις? Η γενική εικόνα είναι ότι υπάρχει, βλέπουμε μια βελτίωση στα περισσότερα σωματεία, γιατί έχουν μειώσει τους προϋπολογισμούς τους αισθητά και σε επίπεδα που μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αυτή είναι η γενική εικόνα και πιστεύουμε ότι ο μηνιαίος έλεγχος που έχουμε εφαρμόσει εδώ και 15 μήνες περίπου έχει βοηθήσει και συμβάλει στο γεγονός αυτό. Όμως κάποια σωματεία δυστυχώς έχουν, όσο και αν μειώσουν τον προϋπολογισμό τους, υπάρχουν τόσα πολλά χρέη είτε προς πρώην ποδοσφαιριστές ή γενικά υπαλλήλους, αλλά ακόμα πιο δύσκολα οι οφειλές προς το κράτος, που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν γενικά στις υποχρεώσεις τους και βρίσκουν και τις περισσότερες δυσκολίες να αποκριθούν στα κριτήρια της UEFA και υπάρχει και υπήρχε ο κίνδυνος να αφαιρεθούν βαθμοί. Υπήρχε και υπάρχει ο κίνδυνος ακόμη δηλαδή? Υπάρχει, βέβαια υπάρχει, σίγουρα υπάρχει. Γιατί μερικά σωματεία είναι πράγματι σε πολύ δύσκολη θέση και προσπαθούν να εξυπηρετούν τον προϋπολογισμό τους των φετινών, αλλά και αυτόχρονα να μπορούν να ικανοποιούν και παλιές οφειλές μέσω διακανονισμών ή άλλος πώς να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Υπάρχουν σωματεία που είναι σε πολύ πολύ δύσκολη θέση. Αυτό είναι και γεγονός. Και δυσκολεύουν τα πράγματα, έπες τώρα με τα κριτήρια του Σεπτεμβρίου και σε βάθος χρόνου, όταν εντάξει, τώρα είχαν και τα εισιτήρια διαρκείας και κάποιους χορηγούς και κάποια τηλεοπτικά, δεν ξέρω τι είχα. Αλλά σε βάθος χρόνου περισσότερο θα είναι έξοδα παρά έσοδα. Παραδοσιακά τα σωματείων προκύπτουν αυτήν την περίοδο, δηλαδή Ιούνιος με Σεπτέμβριο, μπορεί και Οκτώβριο, τα περισσότερα λόγω ότι τα εισιτήρια διαρκείας είτε είναι οι σπόνσορες. Όμως πηγαίνοντας προς το τέλος του χρόνου και της ποδοσφαιρικής περίοδου, τα πράγματα σίγουρα δυσκολεύουν. Μάλιστα. Τώρα, και, η κρίση σίγουρα επηρεάζει πάρα πολύ. Δεν κάνει πιο εύκολα τη δουλειά των σωματείων, γιατί έχουν επηρεαστεί και τα έσοδα όλων των σωματείων σχεδόν. Και αυτό κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Το συνολικό χρέος έχει πέσει, διότι κάποια στιγμή ήταν κοντά στα 82 τόσα εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος? Όχι, έχει μειωθεί. Έχουμε ανακοινώσει τον Μάρτιο, όταν εξετάσαμε τα κριτήρια του Μαρτίου, που είναι και η αδειοδότηση των 60-62. Ήταν τόσα, ενώ προηγουμένως ήταν κοντά στα 70. Ναι, υπήρχε και 82. Υπάρχει μια σταδιακή μείωση σαν σύνολο. Όμως επαναλαμβάνω, κάποια σωματεία είναι σε πολύ πιο δύσκολη θέση από άλλα. Για την δεύτερη κατηγορία, ποια είναι η εικόνα που επικρατεί? Η δεύτερη κατηγορία πιστεύω εκεί είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση ακόμα. Εφαρμόζουμε και εκεί τώρα των μηνιαίων έλεγχων και στη β' κατηγορία και θα αρχίσουμε και βέβαια στη γ' κατηγορία από δύο ελέγχους των χρόνων. Και ο λόγος είναι επειδή έχουμε δει τα πλεονεκτήματα εφαρμόζοντας τα αυτά στην πρώτη κατηγορία, πιστεύουμε ότι και η εφαρμογή των κριτηρίων στη β' κατηγορία πάνω σε μηνιαία βάση θα συγκρατήσει τους προϋπολογισμούς και να σταματήσει την τάση όπου γίνονταν εξωπραγματικά έξοδα και προϋπολογισμοί, αλλάσαν διοικήσεις και έμεναν εκεί τα χρέη. Οπότε και στη β' κατηγορία υπάρχουν σωματεία και ιστορικά δυστυχώς που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα
και παραδοσιακά ακόμα και της πρώτης κατηγορίας, είναι γνωστά και είναι και εκεί κάποια σωματεία, πρέπει να είναι 2-3, τα οποία πραγματικά παλεύουν να μείνουν στη ζωή και να μπορούν και να είναι σε θέση να λειτουργήσουν. Και κυρίως πάλι λόγω παλιών οφειλών. Μάλιστα. Εντάξει, λέμε αμαρτία γονέων παιδεύουν στην τέκνα, αλλά εντάξει, αμαρτίες πρώην παραγόντων παιδεύουν νυν παραγόντες είναι γνωστό. Την τελευταία 15ετία, 20ετία, πολλά και διάφορα έγιναν. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο που αφορά στα της επιτροπής που θα εγείστε σε ό,τι αφορά στην αλλαγή που πιθανόν να επέλθει. Είδατε σχετική ανακοίνωση, γίνεται αναφορά για 6 επαγγελματίες διαιτητές, θα δείτε κάποια πράγματα, αν αυτό είναι εφικτό. Γενικότερα, στο κεφάλαιο διαιτησία, τι μπορείς να πεις για τη νέα προσπάθεια που γίνεται? Είναι ένα θέμα που σίγουρα απασχολεί την Ομοσπονδία και γενικά των φύλαθρων κοινών η διαιτησία. Είναι σαν επιτροπή, αυτή η ειδική επιτροπή, σίγουρα δεν θα πάρει τις εξουσίες που έχει η Επιτροπή Διαιτησίας και ο Διευθυντής της Διαιτησίας που είναι αυτή υπεύθυνη και για τους ορισμούς και για τους προβιβασμούς και αναβαθμίσεις διαιτητών. Αυτή είναι η δουλειά. Όμως η Ομοσπονδία και η Επιτροπή θα κάνει εισηγήσεις προς αλλαγές είτε άμεσες είτε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για να βελτιωθεί και να υπάρξει μια καλή εικόνα όσον αφορά τη διαιτησία. Ένα θέμα είναι και αυτό που έχεις αναφέρει, το οποίο θα το συζητήσει με, με τους αρμόδιους που είναι εκεί στην Επιτροπή Διαιτησίας και με τον Σύνδεσμο Διαιτητό βέβαια, για να δούμε αν είναι αυτόν εφικτόν και αν είναι εφικτόν πώς μπορεί να γίνει, λαμβάνοντας υπόψη και παραδείγματα άλλων χωρών, ίσως και χωρών που είναι παρόμοιου μεγέθους με τις Κύπρου. Αυτά θα τα εξετάσει μαζί με και άλλα θέματα και με απότερο στόχο, όπως έχω πει... Εντός της περίοδου θα έχετε αποτελέσματα, έτσι, και εισηγήσεις εννοώ. Βεβαίως. Αυτό έχει σημασία. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολάου. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Λοιπόν,